Ο Βαρέλα ήρθε Βαρέλι. Είναι για 10 μέρες out. Πεδαράς, παιχταράς, δένει την άμυνα του ΠΑΟΚ. Δεν παίζει όμως μέσα στο Άμστερνταμ. Κι ούτε στην Τούμπα παίζει. Και θα πρέπει να παίξει ο ΠΑΟΚ με το μόνιμο αριστερό μπακ του τον Τζαβέλα, τα γιατί τα έχουμε πει, και με δεξί στόπερ τον Κρέσπο. Ο Κρέσπο, τα πάμε και στην εκπομπή. Στα σκατοδοχείο είναι. Και θα τους βάλεις αυτούς τους δύο τώρα δίδυμο, σε τετράδα άμυνας με αριστερό μπακ το Λέοβατς. Ο Λέοβατς είναι από το αντικαρκυνικό όταν βγαίνεις μετά από χημειοθεραπεία, ο ασθενής. Εγώ ζήσαμε πολύ οικογένεια κτλ. Είναι σε καλύτερο χρώμα από το Λέοβατς. Δηλαδή ανέβα κατέβα δεν. Λέοβατς αριστερό μπακ. Αριστερό στόπερ Τζαβέλας και Κρέσπο δεξί στόπερ. Ευτυχώς που είναι ο Μάτος. Καλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ για μένα μέχρι στιγμής. Γιατί τα χάφη είναι για τα πανηγύρια μέχρι στιγμής. Και σε κακή φόρμα, σε κακή κατάσταση. Εγώ λέω ότι αν δεν παίξω Μαλεζάς τρίτος ανάμεσα στον Κρέσπο και τον Τζαβέλα, να πάω ο Λέοβατς αριστερά, ο Μάτος δεξιά και μπροστά ο Σάκχοφ, όταν μπήκε ο Τζιόλης προχθές, έδεσε το κέντρο του ΠΑΟΚ. Αυτό με τρόμαξε εμένα. Δηλαδή πήρα τον Σάκχοφ, πήρα τον άλλο τον Μπιζεσβάρ με τα κιλά κτλ. Και βλέπω μπαίνει ο Τζιόλης και το κέντρο κάπως συμμαζεύεται. Εγώ τρόμαξα. Λέω ρε φίλε, εμείς θέλουμε ποδοσφαιριστάς ώστε να μας κάνουν να ξεχάσουμε τον Τζιόλη. Και εμείς θυμόμαστε ότι ο Τζιόλης έκανε στο τελευταίο φιλικό καλύτερο παιχνίδι. Εγώ ελπίζω μόνο στην αφέλεια του Άγιαξ. Στη μαλακία του Άγιαξ. Μπορεί να βγει μπροστά και να αφήσει εκτεθειμένους χώρους. Αλλά έτσι τετράδα άμυνας με αυτό το υλικό στο παιχνίδι αυτό. Φοβάμαι ότι και πέναλτι θα έχουμε και κάρτες θα έχουμε στα αμυντικά δίδυμα, τα στόπερ και αποβολές θα έχουμε και δυσάρεστα αποτελέσματα θα έχουμε. Χρειάζεται και ο Μαλεζάς στο παιχνίδι, σαν σκούπα. Παλιωμοδίτικο μεν, πάρα πολύ καλό δε. Και από την άλλη πλευρά, εγώ θεωρώ ότι ο Χαρίσης αυτή τη στιγμή δυστυχώς είναι σε καλύτερη φόρμα από τον Μπίζεσβαρ, είναι σε καλύτερη φόρμα από τον Σάκοφ. Δυστυχώς. Και ότι ο Τζιόλης, σαν εξάρι, είναι πιο έτοιμος από όλα τα χαφ του ΠΑΟΚ. Βλέπω ότι θα έχουμε γκολ. Βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ θα βάλει γκολ, αλλά θα φάει κιόλας. Δηλαδή, βλέπω ένα 3-1, 2-1 με 3-1 σκορ. Διαχειρίσιμο για την Τούμπα, αλλά εγώ νομίζω ότι με αυτή την άμυνα τη σύνθεση και με δίδυμο σε ζώνη Κρέσπο Τζαβέλα, θα έχω και μπέναλτι, θα φάω, θα έχω και προβλήματα στην άμυνα. Μπροστά ο ΠΑΟΚ θα βάλει γκολ. Ένα γκολ θα βάλει ο ΠΑΟΚ μπροστά. Πιστεύω θα βάλει ένα γκολ μπροστά. Και αυτό ίσως θα τον κρατήσει για την εμβάση στην Τούμπα. Δηλαδή, πιστεύω πολύ. Στην κακή άμυνα του ΠΑΟΚ και πιστεύω πολύ και στην αφέλεια, την πνευματική αφέλεια του προπονητή του Άγιαξ. Πνευματική αφέλεια, ποδοσφαιρική αφέλεια. 3-1 σκορ. 2-1, 3-1. Πάντως, over το βλέπω οπωσδήποτε. Να είστε καλά.